Πρόβλημα, κύριε Βίτσα. Είναι ανοιχτό. Να λύσουμε δύο ζητήματα κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο ζήτημα είναι τι ζητάει η κυβέρνηση. Ζητάει η εξουσιοδότηση και αν θέλετε συγχρόνως ζητάει να καθοριστούν τα όρια της. Άρα η συζήτηση έχει και τα δύο χαρακτηριστικά. Με αυτή τη λογική δεν είναι πλήρως δεσμευτικό τα όρια, δηλαδή δεν θα γίνει η διαδικασία, μια και θα επανέλθει η συμφωνία πλέον στο βαθμό που επιτευχθεί στη Βουλή για να κυρωθεί ή όχι, όπως και να κυρώνονται μετά οι εφαρμοστικοί νόμοι αυτής της συμφωνίας. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά ορισμένα πράγματα που λέχθηκαν είναι λίγο προβληματικό. Να αντιτίθεται κάποιος στο σύνομο, αλλά να νομιμοποιεί δια της παρουσίας. Ας το σκεφτούν αυτοί που το σκέφτονται, που το λένε. Τώρα, πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης που αφορά τη συνεννόηση με τους θεσμούς και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, ώστε να συναφθεί δανειακή σύμβαση μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. 5 μήνες διαπραγματευτήκαμε σκληρά με στόχο να επιτύχουμε μια συμφωνία που θα εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, αναδιανέμοντας συγχρόνως τα βάρη από τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, από τους ανέργους και τους χαμηλοσυνταξιούχους, από τους επιχειρηματίες χωρίς επιχείρηση, σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο, την οικονομική εξουσία και την επικοινωνιακή δύναμη. Επιδιώκουμε και επιδιώξαμε μια συμφωνία που θα αναγνωρίζει πως το ελληνικό δημόσιο χρέος που προηγούμενες πολιτικές εξουσίες και κυβερνήσεις δημιούργησαν δεν είναι βιώσιμο. Το ίδιο το χρέος και η εξυπηρέτησή του λειτουργεί σήμερα, όπως λειτουργούσε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ως τροχοπέδι στην οικονομία, ως θηλιά στην κοινωνική ζωή, ως στοιχείο κινδύνου για την ευρωπαϊκή οικονομία εν ολοκλήρου. Πήγαμε λοιπόν σε αυτή τη διαπραγμάτευση με θάρρος και με την ενεργητική στήριξη του λαού. Στήριξη που εκφράστηκε και στις πλατείες και σε συγκεντρώσεις, αλλά και 2 φορές εκλογικά. Εμείς διαπραγματευθήκαμε με μια σαφή οριοθέτηση ότι η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη, πως σεβόμαστε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από αυτή τη διαδικασία αγωνιζόμαστε για να την αλλάξουμε. Να αλλάξουμε δηλαδή την Ευρώπη σε μια Ευρώπη της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της οικονομικής σύγκλησης και συνανάπτυξης. Να μην παραδεχτούμε ως κυβέρνηση, ως πολιτικός χώρος και ως κοινωνία πως ο ανταγωνισμός των κοινωνιών, η οικονομική και πολιτική επιβολή, τα τελεσίγραφα είναι το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Τι πετύχαμε. Σήμερα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο είναι κοινή παραδοχή πως το ελληνικό ζήτημα είναι κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκό ζήτημα. Εμείς συμβάλαμε σε αυτό. Σήμερα έχει συντριπτική αποδοχή η αντίληψη πως η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να έχει ως βάση την αυστηρή κοινωνική λιτότητα, αλλά πρέπει να έχει ως βάση και στόχο την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών. Είναι μια μάχη που δεν έχει ακόμα κερδιθεί, είναι όμως μια μάχη που βρίσκεται και θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σε αυτή την 5η διαπραγμάτευση η Ελλάδα κέρδισε έδαφος, κέρδισε μάχες. Υπήρξαν και προσδοκίες μας που δεν εκπληρώθηκαν ή αποδείχθηκαν μη καλά υπολογισμένες. Όμως είμαστε εδώ με όλο αυξανόμενη δύναμη και τα καλύτερα θεωρούμε ότι είναι μπροστά. Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση ζητά τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής
για να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση γνωστοποιώντας και την πρότασή της. Μια πρόταση που παρουσιάζει το αποτέλεσμα της έως τώρα διαπραγμάτευσης. Δεν είναι δηλαδή το πρόγραμμα ούτε του ενός μέρους, ούτε του άλλου μέρους. Θα έλεγα πως είναι το είδος της συμφωνίας που και τα δύο μέρη όταν σηκώνονται πια από το τραπέζι δεν είναι πλήρως ευχαριστημένα, αλλά ξέρουν πως η συμφωνία εκπληρώνει μια εκατέρωθεν ανάγκη. Είναι μια δύσκολη συμφωνία και εγώ θα πω ευθαρσώς ότι ορισμένα μέτρα τα οποία περιέχονται και αφορούν τη δημοσιονομική εξισορρόπηση μπορεί να αποδειχθούν και ηφεσιακά. Αλλά εδώ είμαστε για να το αποτρέψουμε. Συγχρόνως όμως ανοίγει το δρόμο για να αναμετρηθούμε με τις διαχρονικές παθογένειες της χώρας μας. Το πελατειακό κράτος, τη φοροδιαφυγή, τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και να έρθουμε ως κοινωνία σε νικηφόρα ρήξη με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που καταδυναστεύουν τη ζωή μας και οδηγούν μια πλούσια χώρα με σπουδαία γεωπολιτική θέση στην εξάρτηση χρέους, στη φτώχεια, στη μετανάστευση των επιστημόνων της, στον αποκλεισμό του δημιουργικού της δυναμικού από τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες. Η συμφωνία εκκινεί και τη λύση του ζητήματος του χρέους. Μίλησα και προηγούμενα. Θα ήθελα να τονίσω όμως ένα-δύο πράγματα εξαιρετικής κατά τη γνώμη μου σημασίας. Αντικειμενικά στο τραπέζι του κοινού μας σπιτιού της Ευρώπης μπαίνει το ζήτημα όλων των δημόσιων χρεών, δηλαδή του ευρωπαϊκού χρέους. Κύριε Βίτσα, ένα λεπτό. Μπορείτε να κάνετε, σας παρακαλώ, ησυχία, να σεβαστείτε τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Στο τραπέζι μπαίνει το ζήτημα το τι θα γίνει με το χρέος των χωρών του Νότου, σιγά σιγά και με το χρέος των χωρών του Βορρά, και πώς η ελάττωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ή η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων δεν θα επιφέρει κοινωνικό έλλειμμα και καταστροφή, εκμηδενισμό του κοινωνικού κράτους και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και τελικά αποδιάθρωση του παραγωγικού ιστού. Σε αυτή τη συζήτηση η Ελλάδα είναι και παρούσα και επισπεύθουσα. Άρα με αυτή τη συμφωνία επιδιώκουμε όχι μόνο ισοσκελισμένους ισολογισμούς, αλλά και ισοσκελισμένους απολογισμούς, όπου τα πλεονάσματα θα διατίθενται πρωτίστως σε κοινωνικές, παραγωγικές και αναπαραγωγικές δομές. Και συγχρόνως επιδιώκουμε χρόνο και χώρο, ακριβώς για να τον αξιοποιήσουμε. Η χώρα μας χρειάζεται να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον τουρισμό, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ναυτιλία, στην ναυπηγεία, στον κατασκευαστικό τομέα, στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Χρειάζεται να επικεντρωθούμε όλο και πιο πολύ στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων μας, στο ανθρώπινό μας κεφάλαιο. Να επικεντρωνόμαστε όλο και πιο πολύ στη δημιουργική καθημερινότητα του πολίτη, την ποιότητα της ζωής τους και να το δένουμε με την ανάπτυξη της οικονομίας. Να επικεντρωνόμαστε στην αναδιανομή βαρών και κερδών υπέρ των αδυνάτων. Όλα αυτά χρειάζονται σχέδιο, χρόνο και δουλειά για την υλοποίησή τους. Χρειάζονται και διαδικασίες κοινωνικής συνένεσης. Δεν χρειαζόμαστε δοτές θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργικές θέσεις εργασίας και έτσι θα λύνεται το μέγα ζήτημα της αναργίας. Δεν χρειαζόμαστε χρηματοπιστωτικό σύστημα των τραπεζιτών και των δοκογλύφων, χρειαζόμαστε τραπεζική πίστη. Γι' αυτό το λόγο η ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα, η ανασυγκρότηση του ιδιωτικού τομέα και η νέα συγκρότηση του κοινωνικού τομέα που πρέπει να εισβάλλει με δύναμη στην οικονομία είναι αναγκαία και όλα αυτά να γίνονται με συνθήκες ανασυγκρότησης δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, να σας καλέσω να στηρίξετε την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιτύχει μια συμφωνία, δίνοντας την εξουσιοδότηση στην τον Πρωθυπουργό Διαπραγματευτική Ομάδα να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με βάση το κείμενο που έχει κατατεθεί. Είναι σαφές πως την πρώτη και κύρια ευθύνη αναλαμβάνει η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπώ,
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ότι κανείς και καμία δεν μπορεί να αποστεί από την ευθύνη της ιστορικής στιγμής απέναντι στη χώρα και στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε τον κύριο Βίτσα. Το λόγο έχει για 8 λεπτά.